ότι ό,τι λέμε, το λέμε. Όχι γιατί είμαστε στα πλαίσια ενός αριστερού εμφυλίου. Αντίπαλός μας είναι τα μνημόνια, πολιτικές που συνεχίζουν την ύφεση, τη λιτότητα, την ανεργία, τη φτώχεια, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, τις φορομπηκτικές πολιτικές, και πολιτικοί μας αντίπαλοι είναι τα κόμματα που υπηρετούν αυτές τις πολιτικές. Καθαρά πράγματα, καθαροί λογαριασμοί. Και η αντιπαράθεσή μας είναι πολιτική. Τρίτο το πλαίσιο. Και τελευταίο, γιατί πρέπει να πάμε break και να γυρίσουμε να μιλήσουμε και οι υπόλοιποι. Εμείς ζητάμε την ψήφο των πολιτών. Πρώτο, γιατί η λαϊκή ενότητα, μέχρι τώρα τουλάχιστον, έχει επιδείξει συνέπεια, αξιοπιστία και ανιδιοτέλεια. Με τη στάση που κρατήσαν και οι βουλευτές μας και οι υπουργοί μας. Πάντως, το επόδυνο διάστημα μετάβαση στην Δραχμή δεν μας το είπατε. Να... ούτε τι, πόσο θα είναι, ούτε τι θα περιλαμβάνει. Άλλο. Το δεύτερο, θα σας πω και γι' αυτό. Το δεύτερο, ζητάμε την ψήφο του λαού και της νεολαίας, γιατί μένουμε πιστοί, πάρα πολύ πιστοί, στο όχι στα μνημόνια που είπε ο ελληνικός λαός κατά 62% στις 5 Ιούλη. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ζωντανό το όχι στη μνήμη του λαού, και πιστεύουμε ότι θα νικήσει. Και θα είμαστε με αυτό το όχι μέχρι να νικήσει το όχι στα μνημόνια. Τρίτο, γιατί ζητάμε την ψήφο. Δεν διέκοψα κανέναν. Δεν διέκοψα κανέναν. Δεν τη φέρατε αυτή την πρόταση. Δεν διέκοψα κανέναν. Δεν διέκοψα κανέναν. Αυτό να το πείτε στην κυβέρνηση. Ήταν όχι σε εμάς. Ήταν στην κυβέρνηση. Στην πρόεδρο της Βουλής. Πάντα για το ποιο νόμο. Για το ποια πρόταση. Πάντα για το ποια πρόταση νόμου θα έρθει στη Βουλή. Υπάρχει πάντα συνεννόηση του Προεδρείου της Βουλής. Του κόμματος που την έκανε και της κυβέρνησης. Κύριε Κωνσταντοπούλου, άκουσα. Συνεχίζω. Ζητάμε την ψήφο του λαού. Αφήστε με. Εγώ δεν διέκοψα. Ωραία, δεν διέκοψε κανέναν. Αφήστε το να τελειώσει. Εντελώς δεν διέκοψε. Έχει δίκιο. Λέω λοιπόν, ζητάμε επίση την ψήφο των πολιτών, διότι έχουμε τη μοναδική αυτή τη στιγμή αντιμνημονιακή, εναλλακτική και ρεαλιστική και εφικτή λύση. Εμείς λέμε ότι έχουμε πρόγραμμα εναλλακτικό, το οποίο περιλαμβάνει την ακύρωση των μνημονίων, τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του δημόσιου χρέους, αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα, πάρα πολύ συγκεκριμένο, με τους κλάδους που θα στηριχτούν. Το ΚΚΕ αυτό με τους κλάδους που θα στηριχτούν, με τα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε, το δημόσιο τομέα, τις μεγάλες επιχειρήσεις στο δημόσιο τομέα, αποτελεσματική κύριε δημόσια διοίκηση, από τον ιδιωτικό τομέα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον κοινωνικό τομέα της οικονομίας, και βεβαίως ζητάμε την ψήφο του λαού και της νεολαίας, γιατί εμείς λέμε ότι ακόμα κι αν αυτό εμποδιστεί, που θα εμποδιστεί, τελειώνω, από την Ευρωζώνη, όπως απέδειξε η μέχρι τώρα εμπειρία, θα εμποδιστεί από την Ευρωζώνη, δεν θα διστάσουμε να αντιπαρατεθούμε με αυτή τη γερμανική φυλακή της Ευρωζώνης, λοιπόν, και δεν θα διστάσουμε να προσφύγουμε και σε εθνικό νόμισμα που δεν είναι καταστροφή. Γιατί, κύριε Τάκη μου, ακούστε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα συμμετέχουν 28 χώρες. Ναι, οι οποίες όμως δεν μπήκαν και βγήκαν. Οι 9 από αυτές όμως δεν μπήκαν και βγήκαν, αυτό δεν το λέτε. Οι 9 από αυτές όμως δεν είναι στην Ευρωζώνη. Ναι, αλλά δεν μπήκαν και δεν είναι στην Ευρωζώνη. Δεν ήταν εξ αρχής. Ακούστε με, πάντα υπάρχει μια αρχή. Α, εντάξει. Και λέω σε αυτές, δεν θα σας πω ότι είναι η Δανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα σας πω ότι είναι και η Τσεχία, την οποία αναφέρατε πριν, ότι αυτή τη στιγμή έχει ανάπτυξη 7%. Λοιπόν, δεν είπα ότι όλα είναι καλά σε αυτές τις χώρες. Δεν είπα ότι όλα είναι καλά. Αλλά τουλάχιστον δεν είδα να καταστραφούν. Επομένως υπάρχει εναλλακτική λύση. Σαν εργαλείο, βεβαίως μέσα σε αυτή και μέσω, χωρίς να είναι αυτός ο σκοπός, είναι το εθνικό νόμισμα που μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει και ρευστότητα να έχουμε, να χρηματοδοτήσουμε την οικονομία, να αυξηθούν οι εξαγωγές, να μειωθούν οι εισαγωγές, να αυξηθεί η παραγωγή, να εκτιναχθεί ο τουρισμός και μια σειρά άλλα πράγματα. Λοιπόν, βεβαίως θα υπάρχει μια δύσκολη ενδιάμεση περίοδο, βεβαίως θα υπάρχει, θα είναι ολιγόμενη αυτή η περίοδο. Και αν έχεις μια κυβέρνηση που το εθνικό νόμισμα θα το συνδυάσει με την εφαρμογή ενός προοδευτικού προγράμματος, μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτές τις δυσκολίες που είναι πολύ λιγότερες από το να συνεχίσεις τα μνημόνια που θα ολοκληρώσουν την καταστροφή στη χώρα μας. Για να ολοκληρώσουμε.